Το τρίτο του φιλικό παιχνίδι έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο ΠΑΣ Λαμία. Οι Κιανόλευκοι υποδέχθηκαν την ΑΕΚ Β στο ΔΑΚ Αθανάσιος Διάκος με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο 13ο λεπτό ο Προβιδάκης εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Βασιλακάκης έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει out. Δύο λεπτά αργότερα μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Προβιδάκη, τα σουτ τον Τρούμπουλο αρχικά και Μπάμπη στη συνέχεια κόντραραν σε αμυντικούς της ΑΕΚ Β. Στο 23ο λεπτό πολύ καλή στιγμή για την Ένωση. Ο Γερολέμου εκτέλεσε το φάουλ, ο Γκολφίνος έπιασε την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Χατζικυριάκο, με τον Καραβέλη να διώχνει σε κόρνερ. Έμεσο φάουλ για τη Λαμία στο 36, ο Μπάμπης έστρωσε στον Προβιδάκη, αυτός έκανε το γέμισμα, ο Τρούμπουλος στο δεύτερο δοκάρι έπιασε την κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει στόχο. Στο 40, ο Γκαρσία για την ΑΕΚ Β έκανε το σούτ έξω από την περιοχή, που έφυγε out. Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 48, ο Προβιδάκης εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, ο Κορνέζος έπιασε την κεφαλιά που ήταν άστοχη. Στο 66 ο Προβιδάκης εκτέλεσε απευθείας το φάουλ με τον Αγγελόπουλο να αποκρούει σε κόρνερ. Στο 86 ο Γερολέμου έκανε ωραία πάσα για τον Κορομιλά, αυτό σούταρε μέσα από την περιοχή με την μπάλα να φεύγει out. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσούκαλος έκανε το γέμισμα από τα δεξιά, ο Μανούσος έστρωσε στον Μπάμπη, αυτό σούταρε έξω από την περιοχή χωρίς όμως να βρει στόχο. Η αρχική ενδεκάδα της Λαμίας ήταν διαφορετική σε σχέση με το μάτς με το Λεβαδιακό, με τον Τζιανλούκα Φέστα να κάνει αρκετές δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα. Now is the time to try different things and to give minutes to everyone. Είναι η εποχή να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα και να δώσουμε και χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες. In this period is very important to try to find the balance between the lines and to have very good condition, physical and mental condition. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή να έχουμε πολύ καλή ισορροπία μεταξύ των γραμμών και να έχουμε πολύ καλή, να έχουμε πολύ καλή φυσική κατάσταση και φυσικά στο κομμάτι της νοοτροπίας, το πνευματικό. Σήμερα χρησιμοποιήθηκαν οι παίχτες που παίξαν λιγότερο στο προηγούμενο φιλικό. Εντάξει, ήμασταν πρώτη φορά που παίζουμε όλοι μαζί. Χρειαζόμαστε ακόμα δουλειά, θέλουμε ρυθμό, αλλά γι' αυτό είναι τα φιλικά. Ελπίζουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα να είμαστε έτοιμοι για την πρώτη αγωνιστική, αν και λόγω των περσινών συνθηκών που τέλειωσε η ομάδα 18 Ιουνίου. Θέλουμε ακόμα, ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει, 1,5 μήνας. Από τους διακριθέντες των Κιανόλευκων, ο 18χρονος Βασίλης Τρούμπουλος, που χρησιμοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα σε θέση κεντρικού αμυντικού. Σίγουρα ήταν απαιτητικό παιχνίδι. Πάντα οι φιλικοί αγώνες είναι προσαρμοστικοί, είναι δύσκολοι στη φυσική κατάσταση. Τόσο τώρα για τη θέση. Ο coach κρίνει ότι αντεπεξέρχομαι καλύτερα εκεί πέρα, οπότε σίγουρα τον ακούω και παίζω με πάθος και διάθεση. Σίγουρα είναι να προσπαθήσω μέσα από σκληρή δουλειά και την καθημερινή προπόνηση να κερδίσω κάποια λεπτά σίγουρα στους αγώνες. Εντάξει, και πιστεύω όσο να είναι θα τα προσπαθήσουμε. Είναι λίγο δύσκολο γιατί οι κύριοι στόχοι δεν είναι τόσο η ανάδειξη των νέων, αλλά σίγουρα η επίτευξη, η παραμονή της των στόχων, των εκάστοτε στόχων. Τώρα αυτό αν μπορεί να συνδυαστεί με την ανάδειξη των νέων, θα είναι πιστεύω τέλειος συνδυασμός. They are very interesting guys. They training always with the power, with the focus, and they are part of our roster. Οι νεαροί παίχτες είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες παίχτες. Προπονούνται πάντα με πάθος και με δύναμη και με πάρα πολύ προσήλωση και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. I think it's for our club is very important to take care about young players because this can be the future of this club. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας να προσέξει αυτούς τους ποδοσφαιριστές όπως και το κάνουμε, γιατί αυτή θα είναι ενδεχομένως το μέλλον της ομάδας. Ήταν ένα δυνατό φιλικό για την ΑΕΚ Β που προετοιμάζεται για το νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την ΠΑΕ Λαμία για την πρόσκληση για το σημερινό φιλικό. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι στόχο μας είναι να παίζουμε φιλικά με καλές ομάδες, με καλύτερες ομάδες από εμάς, γιατί τότε θα δεις τις αδυναμίες σου και θα τις διορθώσεις. Και πραγματικά παίξαμε μια ομάδα η οποία είναι μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα, σαφέστατα πολύ πιο έτοιμη από εμάς. Όμως έγινε καλό παιχνίδι, με καλό ρυθμό. Νομίζω είχαμε, όσον αφορά την αμυντική μας λειτουργία, ήταν εξαιρετική και στα 90 λεπτά. Είχαμε τις ευκαιρίες μας και ήταν ένα πολύ καλό 90 λεπτό για την εποχή που προετοιμαζόμαστε. Εμάς η Super League 2, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι αγνώστου ταυτότητας έναρξη. Οπότε θα περιμένουμε. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τις ημέρες που έχουν δουλέψει τα παιδιά. Και έχουμε πολύ δρόμο βέβαια μέχρι την πρεμιέρα μας.